Πριν από λίγο τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης να βάζει και επισήμως πια στη ζυγαριά με την αμοιβαιότητα που επικαλούνται οι Τούρκοι τους δύο Έλληνες με τους 8 και όχι μόνο, τι θα γίνει και πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να υπάρχει αμοιβαιότητα σε δύο ανώμιες περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Από τη μία μεριά έχουμε τους 8 στρατιωτικούς, οι οποίοι είναι ετούντες άσυλο και στη βάση της διαδικασίας η οποία προβλέπεται σε οποιοδήποτε κράτος δικαίου της Ευρώπης ή οποιοδήποτε κράτος δικαίου έχει υπογράψει σύμβαση της Γενέβης, πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες. Αυτό η Τουρκία πρέπει να το καταλάβει, διότι είναι συμβαλλόμενο μέρος όλες αυτές τις συνθήκες, και στη συνθήκη για τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά και στην συνθήκη της Γενέβης. Επομένως, η διεθνής διαδικασία και όλα τα δικαιοκρατικά, όλες οι δικαιοκρατικές εγγύσεις που προβλέπονται θα τηρηθούν. Ναι, αυτό η Τουρκία πρέπει να το κατανοήσει. Ένα είναι αυτό. Ότι το δεύτερο. Το δεύτερο. Ελάτε τώρα. Αυτό το οποίο ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση έχει πει με κάθε τρόπο είναι βεβαίως ότι οι πραξικοπηματίες δεν είναι καλοδεχούμενοι στη χώρα. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από τις δικαιοκρατικές εγγύσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα των δύο στρατιωτικών. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τους δύο στρατιωτικούς, η τελευταία ενημέρωση που υπάρχει και από αρμόδια χείλη, από τον κύριο Γιλντιρίμ, είναι ότι βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας διερεύνησης υπόθεσης. Βεβαίως, ήδη πρέπει να σας πω ότι έχει περάσει αρκετός καιρός και ότι μάλλον έχουν υπερβεί τα όρια οι συγκεκριμένες έρευνες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το θέμα τώρα είναι. Το θέμα τώρα. Δεν είχα μιλήσει εγώ για ένα τυπικό περιστατικό. Πρόκειται για ένα τυπικό περιστατικό. Για ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να διευθετηθεί εντός 48 ώρων, αν θέλετε 72 ή δεν ξέρω εγώ πόσο. Και έχουν υπάρξει, δεν είναι στο χέρι μου αυτή τη στιγμή να δώσω εγώ χρονικό ορίζοντα. Υπάρχουν διαδικασίες στην τουρκική δικαιοσύνη. Σας λέω ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, πολιτικά και διπλωματικά, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να διευθετηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Είχαμε συνάντηση. Τώρα, βεβαίως, αν η Τουρκία έχει διαφανεί ότι προφανώς θέλει να διαπραγματευτεί πολιτικά, επικαλούμενη τις διαδικασίες του τουρκικής δικαιοσύνης, το έχει ξανακάνει, νομίζω ότι δεν είναι ορθός τρόπος για να αντιμετωπίζει τα πράγματα. Μάλιστα, στο παρελθόν είχαμε συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν πριν από λίγους μήνες. Έχουν ανέβει οι τόνοι. Θα μπορούσαν να πέσουν οι τόνοι με μια συνάντηση πάλι σε επίπεδο υπουργών, ενδεχομένως Τσίπρα-Ερντογάν, κάτι να γίνει, θα βοηθούσε αυτό? Να εκτονώσει την κατάσταση. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι οι συναντήσεις μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών, οι συναντήσεις μεταξύ των αρχηγών των γενικών επιτελείων πρέπει να γίνονται την περίοδο της έντασης. Δεν είναι δηλαδή οι συναντήσεις αυτές για να ανταλλάζουν φιλοφρονήσεις οι κυβερνήσεις και να λένε πόσο καλές και όμορφες είναι οι σχέσεις μας. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Στην περίοδο λοιπόν της έντασης, από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Ωστόσο, σας λέω με σαφήνεια ότι οι διάβλοι διατηρούνται ανοιχτοί και θα επιδιώξουμε και θα πάρουμε πρωτοβουλίες ακριβώς στην κατεύθυνση. Το κλείνουμε, κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε χρόνο, επειδή θα κλείσει η εκπομπή και δεν θα προλάβουμε. Εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε και για την οικονομία. Γιατί ακούσαμε αισιόδοξο τον Πρωθυπουργό χθες από το Καστελόριζο, από ένα ιδιαίτερα συμβολικό και με ένα βαρύ παρελθόν σε σχέση με τις δηλώσεις που έχουν γίνει και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, για τα μνημόνια. Εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξο, λέγοντας ότι θα είναι τόσο καθαρή όσο ο ουρανός η έξοδος. Έρχεται όμως το δούνο του, κύριε Υπουργέ, και σας ψιλοπροσγειώνει, θα έλεγα, με τις εκτιμήσεις που κάνει, που κατεβάζει τους δείκτες και τα όσα περιμένουν μπροστά μας, λοιπόν, για την οικονομία. Λοιπόν, δύο σχόλια σε σχέση με αυτό. Προφανώς η έξοδος θα είναι καθαρή. Τι σημαίνει καθαρή έξοδος, το εξήγησε και ο Πρωθυπουργός χθες. Καθαρή έξοδος σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε πιστολιτική γραμμή, πράγμα το οποίο επιδιώχθηκε από πολιτικές δυνάμεις και ιδίως στη χώρα μας, διότι σε επίπεδο Ευρώπης δεν έγινε αυτή η συζήτηση. Αντιθέτως, καμία σοβαρή πολιτική δύναμη που παίζει ρόλο στο ελληνικό πρόγραμμα δεν ζήτησε επιστολιτική γραμμή. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει τέταρτο πρόγραμμα. Επομένως, η έξοδος είναι απολύτως καθαρή, δηλαδή χωρίς νέες δεσμεύσεις. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχει προδιαγραφεί, έχει προεξοφληθεί, και με αυτή την έννοια σας λέω με βεβαιότητα ότι η πορεία της εξόδου της χώρας από τη διαδικασία του τρίτου προγράμματος είναι βέβαιη, mm-hmm, και σταθερή
και θα ολοκληρωθεί στην ώρα της. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται μερικοί από τους αριθμούς τους οποίους ούτως ή άλλως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει την τάση διαχρονικά να υποεκτιμά. Έχουμε ακούσει αυτά τα τρία και χρόνια. Και εκτιμά θα φέρετε πιο νωρίς τα μέτρα. Εντάξει, αυτό ισχύει ή όχι. Όχι. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτή τη στιγμή, όποια πρόβλεψη και αν κάνει, νομίζω ότι έχει χάσει την αξιοπιστία του μετά και τις προβλέψεις που είχε κάνει για το 2015, για το 2016, για το 2017, οι οποίες ήταν υποεκτιμημένες, αλλά και μετά τις προβλέψεις που έκανε για τα πρώτα δύο προγράμματα, τα οποία ήταν υπερεκτιμημένα. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ό,τι και αν πει, έχει το πολιτικό κεφάλαιο να επηρεάσει την πορεία της διαπραγμάτευσης. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να σχολιάσω, κύριε Οικονόμη, είναι το εξής, ότι πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα έχει γίνει χρήση των δεδομένων που παρουσιάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άλλες φορές διαστρεβλωμένοι, άλλες φορές πραγματικοί, για να προεξοφληθούν αποτυχίες, για να προεξοφληθεί μια πορεία προς τα βράχια της ελληνικής οικονομίας κλπ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εννοείται αν το αφορολόγητο του 2020 βεβαίως και όχι. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα. Πάντως, ακούσαμε κύριε Τζανακόπουλε χθες τον κύριο Φίλη να αμφισβητεί τα περί καθαρής εξόδου. Αυτό γιατί συμβαίνει και μάλιστα στο εσωτερικό του. Ο κύριος Φίλης έχει την οπτική του πράγματα, έχει την άποψή του, ωστόσο η καθαρή έξοδος είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, δεν αφορά μια αξιολογική κρίση. Η καθαρή έξοδος σημαίνει έξοδος χωρίς νέες δεσμεύσεις. Σημαίνει έξοδος χωρίς πιστολιτική γραμμή και τέταρτο μνημόνιο. Με αυτή την έννοια λοιπόν σας λέω ότι μιλάμε για μια καθαρή έξοδο την οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ανεξαρτήτως της οπτικής γωνίας με την οποία βλέπει τα πράγματα. Ο κύριος Καμένος, ο κύριος Πάνος Καμένος. Κάνετε, και λένε κάποιοι ότι τον έχετε αποσύρει. Θα σας έλεγα ότι κάνετε λάθος. Όταν ο κύριος Καμένος κάνει δηλώσεις, τα μέσα ενημέρωσης αντιδρούν γιατί κάνει δηλώσεις. Όταν ο κύριος Καμένος δεν κάνει δηλώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντιδρούν γιατί δεν κάνει δηλώσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι στο πόστο του, κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, έτσι ώστε να διαχειριστούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, και σε έναν και εσάς αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, δίνουμε τον λόγο στην Άννα Βουσδούκου αύριο το πρωί 6 ώρα. Καλημέρα σας.